Να ζεις, να μη ζεις. Αυτή είναι η ερώτηση. Τι συμφέρει στον άνθρωπο? Να πάσχει, να αντέχει τις συμφορές από μια μοίρα που τον ταπεινώνει χωρίς κανένα έλεος ή να επαναστατεί. Να αντισταθεί στην ατελείωτη παλήρια των λυπημένων κόπων. Να κοιμηθείς, να πεθάνεις. Αυτό είναι όλο. Να πεθάνεις και να κοιμηθείς. Και να κοιμηθούν μαζί σου όλοι οι κόποι που από αυτούς είσαι πλασμένος. Να μην ξυπνήσουν πια ποτέ. Τέτοιο ύπνο να εύχεσαι για τον εαυτό σου. Κι αν στον ύπνο σου έρθει κάποιο όνειρο, τι όνειρο θα είναι αυτό? Μετά τον αιώνα του σώματος, ποιος ύπνος αναλαμβάνει τα όνειρα? Σε πιάνει φόβος, αργείς και ζεις. Και η πανολεθρία διαρκεί ζώντας από τη ζωή σου. Τελείωσε τη ζωή σου τώρα εσύ. Αυτή τη στιγμή, με ένα μαχαίρι. Η οφιλία. Νύμφη, όταν δέεσαι στους θεούς, προσευχή σου και για τις δικές μου αμαρτίες. Κύριέ μου, είσαι καλά? Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλά, καλά. Σταματήστε. Σταματήστε. Ανοίξτε τα φώτα. Αποτύχαμε, παιδιά. Τι έγινε τώρα? Γιατί? Τι γιατί? Νομίζετε ότι μπορεί να καταλάβει κανείς από τους θεατές τι σχέση έχει αυτό που παρουσιάζουμε με την πανάκια? Εντάξει τώρα, εξαρτάται τι ορίζει κανείς ως πανάκια. Μα φυσικά το φάρμακο για όλες τις ασθένειες. Και δεν είναι η τέχνη φάρμακο? Φυσικά και είναι. Βλέπεις να γιατρεύτηκε κανείς? Γιατρευτήκατε, κύριε? Εσάς, σας λύθηκαν όλα τα προβλήματα? Όχι. Εντάξει τώρα, μπορεί εκ πρώτης όψεως να μην έχει τόσο, να φαίνεται λίγο άσχετο κάπως, αλλά αν σκεφτεί κανείς τους λόγους που όθησαν τον άνθρωπο να γεννήσει την τέχνη, θα καταλάβει πολύ εύκολα ότι είναι αναγκαίο φάρμακο και για την ψυχή και για την επιβίωσή του. Ναι, φυσικά. Και αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και δούμε τον άνθρωπο όντας πρωτόγονος, τον αγώνα του να επιβιώσει, παράλληλα επινόησε και τις τέχνες. Σωστά. Χορός. Μουσική. Θέατρο. Ζωγραφική. Γλυπτική. Αρχιτεκτονική. Λογοτεχνία. Είστε έτοιμοι να γυρίσουμε το χρόνο πίσω? Τι? Πάμε. 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 Ζωγραφική. Η ζωγραφική είναι πανάρχια τέχνη. Ίσως η πιο παλιά από όλες. Γεννήθηκε από την ανάγκη του ανθρώπου για αυτοσυντήρηση. Η συμβολή της στην επιβίωση του ανθρώπου και την καλυτέρευση των συνθήκων διαβίωσής του είναι πραγματικά σημαντική. Από την εξέλιξη της ζωγραφικής απορρέει η γραφή. Τα πρώτα δείγματα της ζωγραφικής έφτασαν ως εμάς από το μακρινό παρελθόν, με τις σπηλαιογραφίες. Οι ανθρώπινες ομάδες ζούσαν σε σπηλιές. Οι ηλικιωμένοι και έμπειροι κυνηγοί, θέλοντας να μοιήσουν τα παιδιά και τους νέους στα είδη και τις συνήθειες των ζώων, άρχισαν
να ζωγραφίζουν τα περιγράμματα των ζώων στους βράχους των σπηλαίων. Ο άνθρωπος πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο καθυλώνει το ζώο που ζωγραφίζει και το κάνει να υποταχθεί ευκολότερα στον κυνηγό. Και να φανταστείτε ότι τότε όχι μόνο τα ζωγράφιζαν, αλλά το κυνηγούσαν κιόλας. Χορός. Η τέχνη του χορού είναι παμπάλαια. Έχει τις ρίζες της στην πρωτόγονη ανθρώπινη κοινωνία και πιο συγκεκριμένα στην εποχή που ο άνθρωπος ήταν κυνηγόστροφος συλλέκτης. Τελειοποιώντας διαρκώς την τεχνολογία των όπλων, δάμαζε όλο και περισσότερο τη φύση. Μπορούσε να παλέψει με ζώα πολύ πιο δυνατά από αυτόν και να τα νικήσει. Κάθε τέτοιο κατόρθωμα ήταν ένας θρίαμβος για την ανθρώπινη ομάδα που φανέρωνε τη χαρά της γύρω από το σκοτωμένο ζώο με χοροπηδήματα και άναρθρες κραυγές. Αυτά τα χοροπηδήματα σε κύκλο γύρω από το νεκρό ζώο και οι χαρούμενες κραυγές που εξέφραζαν τα συναισθήματα του πρωτόγονου εκείνου ανθρώπου στάθηκαν τα αρχιπέρματα της τέχνης του χορού. Παιδιά, να ρωτήσω κάτι τώρα. Όταν το πιάναν ζώο, χορεύαν μετά. Όταν δεν το πιάναν πάλι, χορεύανε. Εντάξει, μια ερώτηση για να τα λύσουμε όλα. Τι είναι αυτό? Βροχή. Αρχιτεκτονική. Από τη μακρινή προϊστορία ξεκίνησε η αρχιτεκτονική. Γεννήθηκε τη στιγμή που ο άνθρωπος κατασκεύασε το πρώτο καλύβι με κλαδιά για να εξελιχθεί με το πέρασμα των αιώνων σύμφωνα με τις νεοεμφανιζόμενες οικιστικές ανάγκες και ανάλογα κάθε φορά με τις υλικές και τεχνικές δυνατότητες. Τώρα που φτιάξαμε το σπίτι, τώρα σταμάτησε την βροχή. Όχι, με συγχωρείτε, αυτός με το μικρόφωνο κάτι έχει μαζί μας. Πώς θα γίνει? Επόμενη τέχνη. Ραπτική. Τι? Κάνω χιούμορ. Μια. Γλυπτική. Πρώτα δείγματα της γλυπτικής ανάγονται στους ανώτερους παλαιολιθικούς χρόνους. Περίπου 30.000 χρόνια από σήμερα. Είναι συνηθέστερα παραστάσεις γυναικείων μορφών και συμφωλίζουν τη γονιμότητα. Είναι φτιαγμένα από ρηκτά όπως ο στεατίτης ή ο ασβεστόλιθος και από οστά και γαφλιόδοντες μεγάλων ζώων. Σε άλλες περιπτώσεις σκαλίζονται στους βράχους των σπηλαίων. Μουσική. Όλες οι ενδείξεις και οι αποδείξεις μας πείθουν ότι όλοι οι αρχαίοι πολιτισμένοι λαοί καλλιέργησαν τη μουσική σαν συνοδεία απαραίτητη του ποιητικού λόγου, των θρησκευτικών ύμνων ή χορού και των μαγικών ιεροτελεστιών. Δυστυχώς όμως, είναι η μόνη ανθρώπινη τέχνη που δεν άφησε τα ίχνη της ποιότητάς της για το σύγχρονο άνθρωπο. Ναι, οκ, αλλά καλό το τραγουδάκι και τον πιτάκι, αλλά λόγια δεν είχανε.
Λογοτεχνία. Ο λόγος είναι εκπεφρασμένη σκέψη. Αποκλειστικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Λογοτεχνία, όπως το φανερώνει και η λέξη, είναι η τέχνη του λόγου, γραπτού ή προφορικού, αφού συνδέεται αδιάσπαστα με την προφορική λαϊκή τέχνη. Η λογοτεχνία ξεκίνησε με την αφήγηση ενός περιστατικού, πραγματικού ή μυθικού, και η αρχή της χάνεται στα αναξερεύνητα βάθη της ανθρώπινης σκέψης. Κινητρό της στάθηκε η λαχτάρα του αφηγητή να κάνει τους άλλους κοινωνούς των λόγων του, δηλαδή να τους κάνει να ζήσουν νοερά όσα αφηγείται και να δοκιμάσουν τις συγκινήσεις που αυτός δοκίμησε. Να μοιραστεί τις εμπειρίες του και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει τους ακροατές του και να ξεφύγει και ο ίδιος από την απομόνωση του εγώ. Θέατρο. Το θέατρο είναι σπουδαίο είδος τέχνης. Ακολούθησε τον ιστορικό και κοινωνικό γίγνεσθε και δέθηκε αναπόσπαστα με την ιδεολογική συμπεριφορά των ανθρώπινων κοινωνιών. Έχει σαν κύριο θέμα του τον άνθρωπο και τον αγώνα που αυτός διεξάγει για την επιβίωση, αλλά και την ηθική και κοινωνική του ανάταση. Η αληθινή τέχνη του θεάτρου είναι λόγος αντίλογος. Ένα γέννημα της δημοκρατίας, όπως κάθε άλλη μορφή τέχνης, θέλει ελεύθερο αγέρα για να αναπνεύσει και να ζήσει. Όσοι αγαπούν την αληθινή τέχνη, είναι σίγουρο ότι αγαπούν και την κοινωνική πρόοδο. Να ζεις, να μην ζεις. Αυτή είναι η ερώτηση. Τι συμφέρει στον άνθρωπο, να πάσχει, να αντέχει τις συμφορές από μια μοίρα που τον ταπεινώνει χωρίς κανένα έλεος, ή να επαναστατεί, να αντισταθεί στην ατελείωτη παλήρια των λυπημένων κόπων. Να κοιμηθείς, να πεθάνεις. Αυτό είπα. Να κοιμηθείς και να κοιμηθεί μαζί σου.